να δεις τι γίνεται. Πάρα πολλές δυνάμεις, σε μικρή πρέση ψηλά, δηλαδή πάει να κλέψει την μπάλα στην άμυνα της Φιωρεντίνας, αλλά έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα αυτό που θα μας το μεγάλο ρίσκο. Αυτοί έχουν τρεις στόπερς και πολύ τρία καλά οχτάρια. Καλούς χειριστές της μπάλας, Βαλέρο, τον Ήλυχες και τον Παντέλη, οι οποίοι αποδιοργανώνουν το συγκεκριμένο μάθημα του ΠΑΟ και κάνουν κατοχή. Επίσης, όσες μικροπλευροκοπήσεις κάνει ο ΠΑΟ κάποιες πλευρές, βρίσκει τρεις στόπερ και ένα μπακ αντίπαλο από την άλλη περίοδο. Τέσσερις ψηλά κορμιά και δεν μπορεί να διαχειριστεί και το παιχνίδι της πλευροκόπησης. Για μένα αυτό το παιχνίδι πάω και διαχειρίζεται λάθος, γιατί στην Ρετίνα, αν της δώσεις την πάντα και παίξει αυτή την κατοχή, θα το παίξει εσύ το δεύτερο ρόλο. Έχει στις πλευρές της κέντρα, το οποίο πάω με τη μεγάλη παλιά μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Δηλαδή, παίζει με ένα μπακτάκι, τον Ριβέρα από τη μια μεριά και τον Σαλδέδο από την άλλη μεριά, μια μεγάλη παλιά και με τρεις γρήγορους παίκτες, τον Μπέλκα, τον Ροντρίγκες και τον Ζαλμά και τέταρτο τον Μπράους σαν τέταρτο παίκτη. Μπορεί να χτυπήσει στα κενά της άμυνας της Φιωρεντίνα. Οργανωμένα όταν αμήνεται η Φιωρεντίνα, είτε την πλευροκοπεί ο Πάο, βρίσκει τρεις στόπ, είτε την πρεσάρει ψηλά, βρίσκει πολύ καλά χαφ χειριστές μπάλας και δεν μπορεί να κλέψει για να κάνει επιθέσεις. Δεν μπορεί να κάνει λάθος το πείρμα. Πήγε 0-0 το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει αναλώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Είναι η σωματική κόμποση. Το οποίο εγώ φοβάμαι στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 65 ότι θα αρχίσει να κρεμάει. Και θα πρέπει γρήγορα ο ίδιος να το δει και σίγουρα πρέπει να αλλάξει τους παίκτες του άξονα. Δηλαδή πρέπει να μην ξεκούραστε ο Μπίζεβαρ, ο Σάπιμοφ κτλ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα λιώσει από κούραση στο δεύτερο ημίχρονο. Θα πρέπει ο Ήβιτς, ο οποίος ποτέ δεν τον βοήθησε σε αυτό το κομμάτι, σήμερα θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ τη βοήθεια του προπονητή του στις αλλαγές στον χώρο του άξονα. Νομίζω ότι ρίσκαρε ο ΠΑΟΚ με αυτό το pressing ψηλά. Δεν το πλήρωσε. Είδα κάποια αμυντικά κενά από τη δεξιά πλευρά. Είδα ένα Κανίας ο οποίος δεν τουμπλάρει ποτέ τον πάγκο. Επειδή δεξιοπόδαρος περίμενα ότι το Μάντος θα τον τούμπλαρε, βγήκα πολλές επιθέσεις από εκεί. Και είχε γίνει μια καλή απόκριση από τον Γλύκο στο 25ο λεπτό από τη μεριά του Μάντος. Λένε εδώ στο καφενείο, πήγε λέει απάνω του. Πήγε απάνω του γιατί είχε καλή τοποθέτηση. Έκανε απόκρουση πολύ καλή τοποθέτηση ο Γλύκος. Γενικά το μάτς θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι με ένα γκολ επάνω, γιατί θα πρέπει να διαχειριστεί σωματική κόπωση στο δεύτερο γύρο. Κοίταξε, ο Κλάους όταν βγαίνει πολύ σε συμμετοχή και γενικά όταν βλέπεις ένα φόρ να βγαίνει σε συμμετοχή, να θέλει να βγαίνει σε συμμετοχή, πάει να πει ότι δεν αισθάνεται καλά εκτελεστικά. Είναι τεφορμέ. Αυτά τα ταχουνάκια που κάνει τα 1-2 που κοιτάζουν με το πανετολικό κτλ. Καλά είναι. Αλλά εμείς το center force τον θέλουμε να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κλάους σε τρία center back υψηλώς αναγυμνασμένα και τεχνίτες είναι δύσκολο σήμερα να κάνει γκολ. Πρέπει να γίνει κάποιο λάθος κτλ. Είναι δύσκολο να κάνει σήμερα γκολ ο Κλάους. Ο Λάβατς είναι εραστής του λάθους. Έκανε ένα φάουλ, γλίτωσε την κάρτα, την έφαγε ο Πάτος. Έγινε ένα φάουλ πάλι στημένο στην περιοχή ευθύνης του, την κεφαλιά την έχασε από τον αντίπαλο. Δεν πρέπει να συνεχίσει ο Πάτος το πρεσάρισμα ψηλά, γιατί θα βρεθεί προεκπλήξεως. Πρέπει να παίξει ένα πιο συντηρητικό ποδόσφαιρο και να αφήσει την κατοχή στον αντίπαλο για να βγαίνει στην κόντρα και στον ευνηδιασμό. Μόνο έτσι στον ευνηδιασμό μπορεί να κάνει γκολ για μένα.